Φανταστικά! Και περνάμε τώρα στην απονομή των βραβείων που θα ξεκινήσουμε από ποιο, από... Το Company Junior! Μπράβο! Είναι το πρόγραμμα στο οποίο κερδίσαμε εμείς πέρυσι το πρώτο βραβείο από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας με την επιχείρησή μας MPS Polymorphic Packaging System. Καλούμε στη σκηνή την υπεύθυνη του προγράμματος Company Junior, κυρία Νίκη Κόμη, για να μας πει περισσότερα. Έλα, Νίκη! Έχω λοιπόν τη χαρά να συντονίζω για μία ακόμη χρονιά το Company Junior, ένα πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού αλλά και γυμνασίου, που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή όλους αυτούς τους μαθητές με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Μία έννοια κάπως παρεξηγημένη στον χώρο της εκπαίδευσης, θα λέγαμε. Ευτυχώς όμως, μέσα από το θεσμό των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τι είναι η επιχειρηματικότητα και έτσι κάπως να αναθεωρήσουμε την αίσθηση αυτή. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε 3 μόνο από τις 100 ομάδες που συμμετείχαν συνολικά στο πρόγραμμα, αλλά αντιπροσωπευτικές για την ομαδική και δημιουργική δουλειά που έκαναν. Φέτος είναι η δεύτερη σχολική χρονιά υλοποίησης του προγράμματος με συμμετοχή 130 εκπαιδευτικών και περισσότερων από 3.000 μαθητών και μαθητριών από σχολεία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 80% των σχολείων αυτών είναι δημόσια και βρίσκονται στην περιφέρεια, κυρίως στην κεντρική, τη βόρεια και την νησιωτική Ελλάδα. Ενώ είναι σημαντική και η συμμετοχή δυσπρόσιτων σχολείων, όπως αυτό του Καστελόριζου που βρίσκεται σήμερα εδώ και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, όχι μόνο γιατί μας τιμά ιδιαίτερα, αλλά γιατί μας κάνει, μας κινητοποιεί να φτάνουμε σε όλη την Ελλάδα και σε σχολεία του εξωτερικού. Και γιατί αναφέρω όλα αυτά τα νούμερα? Γιατί αντικατοπτρίζουν τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του Junior Achievement Greece, με στόχο ένα σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το πρόγραμμα υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την υποστήριξη του κοινοφελούς ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, και στο πλαίσιο αυτό θα απονεμηθούν 3 βραβεία με χρηματικά έπαθλα για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εξοπλισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε το 3ο βραβείο με έπαθλο 1.000 ευρώ, το 2ο βραβείο με έπαθλο 2.000 ευρώ και το 1ο βραβείο με έπαθλο 3.000 ευρώ. Συγχαρητήρια σε όλους και όλες σας και θα κλείσω με μία φράση από έναν μαθητή που συμμετείχε στο πρόγραμμά μας. Σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε έτσι, πολύ. Ακριβώς. Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολλά συγχαρητήρια για την υλοποίηση του προγράμματος. Η υπεύθυνη του προγράμματος Company Junior, Νίκη Κόμη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόμη. Και τώρα καλούμε σκηνή την Γενική Διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, κυρία Εύα Λιανού. Γεια σας, κυρία Λιανού. Να συμπληρώσω πως το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση χρηματοδοτεί το Company Junior και ενίσχυσε και το δικό μας σχολείο μετά την περσινή μας βράβευση. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λιανού που θα ανακοινώσει τώρα την ομάδα που κερδίσει το 3ο βραβείο του Company Junior 2023. Πριν ανακοινώσω, να πω και από πλευράς μας δύο λόγια. Θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους του Ιδρύματος Λάτση το Junior Achievement Greece, για την άψογη συνεργασία μας και την επιτυχή υλοποίηση των 2 προγραμμάτων που στηρίζουμε στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, το Company Junior για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και ένα καινούριο, καινοτόμο θα έλεγα, πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το V Company, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το Junior Achievement Greece, σε αυτές τις 2 πρώτες σχεδόν δεκαετίες από την ίδρυσή του, είναι πλέον ένας θεσμός. Είναι ένας θεσμός γιατί έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων μας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, της πολιτείας, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας γιατί είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με όρους διαφάνειας, με όρους αξιοκρατίας, ίσων ευκαιριών,
και αποτελεσματικότητας. Θα ήθελα όμως να σταθώ και στο κοινωνικό αντίκτυπο του Junior Achievement Greece, ο οποίος κατά την άποψή μας είναι πάνω και πέρα από τα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματά του. Είναι πάνω και πέρα από τα βραβεία και από τις ευρωπαϊκές διακρίσεις των Ελλήνων μαθητών μας στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Κατά την άποψή μας, το σημαντικότερο αποτύπωμα των προγραμμάτων του είναι ότι διδάσκουν στους μαθητές πως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία οφείλουν να συμβαδίζουν με το κοινό καλό, να λειτουργούν προς όφελος των πολλών και όχι του ενός. Και ότι ο ένας επιχειρηματίας, για να είναι ολοκληρωμένος ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα, πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ένας ευσυνείδητος και ενεργός πολίτης. Όπως άλλωστε πολύ εύστοχα είχε αναφέρει ο κύριος Γιάννης Σωτηρόπουλος, ένας εκ των συνιδρυτών του JA Greece, στην περσινή τελετή βράβευσης, η επιχειρηματικότητα είναι ο δρόμος που οδηγεί τους νέους όχι μόνο στην οικονομική επιτυχία, αλλά στην επιτυχία για τη ζωή. Πριν προχωρήσω στη βράβευση, ένα μεγάλο μπράβο στους πάνω από 3.000 μαθητές που συμμετείχαν στο Company Junior και και στους 1.200 του V Company. Επίσης, θερμά συγχαρητήρια στους 200 εκπαιδευτικούς για το φιλότιμο, το μεράκι, την υπομονή και την επιμονή τους. Αλλά και στους εθελοντές μέντορες, που με μεγάλη αγάπη παρακαλώ και διάθεση προσφοράς στάθηκαν δίπλα στους μαθητές όλο αυτό το διάστημα για να τους καθοδηγήσουν, για να τους εμπνεύσουν, αλλά και να εμπνευστούν εν τέλει από εκείνους. Κλείνοντας, ένα τελευταίο πραγματικά μας συγκινήσατε, αλήθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αφανείς ήρωες, που είναι οι γονείς. Παρακαλώ. Γιατί η βασική προϋπόθεση για να καλλιεργηθούν και να αξιοποιηθούν σωστά οι δεξιότητες είναι να υπάρχουν ηθικές και κοινωνικές αξίες. Και τις αξίες αυτές μόνο ένας θεσμός μπορεί να τις εμφυσίσει στη νέα γενιά και να τις διασφαλίσει για τις επόμενες γενιές. Και αυτός είναι ο θεσμός της οικογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύθωστα. Λοιπόν. Και προχωρά ευθύς αμέσως. Και το βραβείο. Πω. Λοιπόν, το τρίτο βραβείο κερδίζει η ομάδα που δημιούργησε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με σκοπό την αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου γυαλιού για την παραγωγή ψηφιδωτών και πλακιδίων. Είναι η Καστελοκύκλωση από το Γυμνάσιο Μελικιακές Τάξεις Καστελόριζου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Καστελόριζο. Ελάτε, παιδιά, ελάτε και στο βραβείο. Λοιπόν, ήρθε να το παραλάβει η καθηγήτρια. Ναι, τα παιδιά, τα άλλα παιδιά πανηγύρισαν πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, ελάτε για το βραβείο. Ελάτε πιο κεντρικά για τη φωτογραφία. Ωραία. Και να μας πείτε δύο λόγια η καθηγήτρια, παρακαλώ. Κυρία Λιανού, χίλια ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μας τιμή, παρότι τα παιδιά δεν παρευρίσκονται. Λίγο ησυχία, παιδιά! Για ευνόητους λόγους. Υπέροχα, παιδιά, λίγο ησυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το βραβείο. Ξαναλέω, τα παιδιά δυστυχώς δεν είναι εδώ πέρα για να χαρούν, αλλά θα τους το πω. Ένα μεγάλο μπράβο και στο συντονιστή τους, τον κύριο Αποστόλη Τρανουλίδη, ο οποίος ανέλαβε όλο το πρόγραμμα. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν δράσεις στο Καστελόριζο. Οπότε αυτό το πρόγραμμα κάπως τους άνοιξε λίγο τους ορίζοντες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια μας τα παιδιά. Ήταν δύσκολη η μετακίνηση από το Καστελόριζο, αλλά τους εκπροσωπήσατε επάξια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε στο επόμενο βραβείο.
Στο δεύτερο. Παιδιά. Καλούμε τώρα στη σκηνή την Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, την κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, η οποία θα ανακοινώσει την ομάδα που κερδίζει το δεύτερο βραβείο του Company Junior 2023. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενη και πρέπει να πω ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι μαζί σας σε αυτή την όμορφη γιορτή σήμερα το απόγευμα. Κάνοντας μια βόλτα σε αυτά τα περίπτερα των παιδιών, εντυπωσιάστηκα και πραγματικά γέμισα αισιοδοξία. Η σύνδεση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας είναι ένας στόχος που μοιράζεται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών με το Junior Achievement και με άλλους επιχειρηματικούς φορείς που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Η χώρα μας χρειάζεται πολίτες, οικονομικά εγγράμματους, καλύτερα προετοιμασμένους, να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, οπλισμένους με δεξιότητες, με αυτοπεποίθηση. Πολίτες που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της χώρας μας. Απ' την άλλη, εμείς, όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς, έχουμε το χρέος να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας τα ανάλογα προγράμματα, εμπνέοντας τους νέους ανθρώπους και έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αγκαλιάσουμε τις προσπάθειές τους. Με αυτό το πνεύμα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών συνεργάζεται εδώ και 5 χρόνια με το JEA μέσω του προγράμματος Ονειρεύομαι Σοφά, που βοηθά τα νέα παιδιά να αντιληφθούν τις έννοιες της προνοητικότητας, της υπευθυνότητας, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων στη ζωή τους και στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μας στο JEA και να τους συγχαρώ για το συνολικό τους έργο. Πάνω απ' όλα όμως, θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους που κατέκτησαν σήμερα τα βραβεία και συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Να δούμε, και λοιπόν, περνάμε στην νικήτρια ομάδα. Για να δούμε. Έχω μια υποψία. Το δεύτερο λοιπόν βραβείο Company Junior πηγαίνει στην επιχείρηση Panorama Sweet Candles and Soaps. Panorama Sweet Candles and Soaps. Έκτο Δημοτικό Σχολείο Παλίνης. Έκτο Δημοτικό Σχολείο Παλίνης. Ελάτε, παιδιά. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Ελάτε εδώ κεντρικά για τη φωτογραφία. Ελάτε, ελάτε, παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τα μικρούλια μας, τα μικρούλια μας. Έλα, Νίκη μου, κι εσύ. Δεν φαίνεσαι εκεί, έλα από εδώ. Μεγάλα χαμόγελα. Φανταστικά. Ποιο παιδί θα έρθει να μας πει δύο λόγια? Ή η καθηγήτρια, θα έρθείτε να μας πείτε δύο λόγια, πώς αισθάνεστε? Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Εμάς ξεκίνησαν όλα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου γνωρίσαμε το Company Junior, και με μία άδεια αίθουσα δίπλα στη δική μας, η οποία μας ενέπνευσε να φτιάξουμε μία βιβλιοθήκη. Αυτό ήταν το όραμά μας, γιατί έλειπε από το σχολείο μας. Οπότε μπλέξαμε λίγο τα εργαστήρια, τις επιθυμίες μας, φτιάξαμε σαπούνια και κεριά, πήραμε πρώτες ύλες, οργανώσαμε την επιχείρηση, πουλήσαμε, κάναμε ένα μεγάλο μπαζάρ, βγάλαμε τα χρήματα, μπράβο, αγοράσαμε όλα τα έπιπλα και είμαστε πλέον λειτουργικοί, σαν να ξεκινήσουμε. Το πετύχαμε, το business plan υλοποιήθηκε. Φανταστικά, μπράβο, από αυτές τις ηλικίες ξεκινάμε και προχωράμε μέχρι το πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά, και πάλι σε όλους σας. Μπράβο. Έτσι, από εδώ από τα σκαλάκια προσεκτικά. Ελάτε από εδώ από τα σκαλάκια και να περάσουμε στο επόμενο βραβείο, που είναι και το πρώτο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και τώρα καλούμε στη σκηνή τον κύριο Ιωάννη Αντωνίου, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ΙΕΠ είναι εκείνο που έδωσε μορφή στα εργαστήρια δεξιοτήτων, στα οποία εντάσσεται η επιχειρηματικότητα, και το πρόγραμμα Company Junior του JEA Greece. Ο κύριος Αντωνίου θα ανακοινώσει την ομάδα που κερδίζει το πρώτο βραβείο του Company Junior 2023.
Γεια σας. Από τους απολέματες βραβεία είμαι ο μοναδικός που δεν ανήκω στον επιχειρηματικό κόσμο. Είμαι επικεντρωτικός. Δύο κουβέντες μόνο. Σχετικά με τη δουλειά του Ινστιτούτου στο πεδίο της διάχυσης της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν, η οποία ξεκίνησε με την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων, την τέταρτη ομπρέλα των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός προγραμμάτων εκεί που εφαρμόζεται στα σχολεία όλης της χώρας. Αλλά και με τη διάχυση αυτής της κουλτούρας σε όλα τα νέα προγράμματα σπουδών που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο και προσδοκούμε γρήγορα σχετικά να αποτυπωθούν στα νέα σχολικά βιβλία που η συγγραφή τους ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί κατά το επόμενο έτος. Θέλω να πω γι' αυτό ότι η διάχυση αυτής της κουλτούρας στο επιχειρήν, η καλλιέργεια μιας συνείδησης επιχειρηματικότητας γενικά και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Στην πραγματικότητα έχει να αντιπαρατεθεί με μια ιδεολογία ή με μια ενσωματωμένη αντίληψη σε μεγάλες κατηγορίες και των εκπαιδευτικών αλλά και του μαθητικού πληθυσμού που είναι εξαιρετικά επιφυλακτική απέναντι στην ιδέα και του κέρδους και της επιχείρησης κλπ. Νομίζω ότι 2 χρόνια, 3 μαζί με το πιλωτικό έτος της εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων δείχνουν πολύ συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα σε αυτή την κατεύθυνση και συνεχίζουμε. Έτσι, αλλάζουν οι νοοτροπίες σιγά σιγά. Πολύ σωστά. Και φτάσαμε στην ανακοίνωση. Ωραία! Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά. Συγγνώμη. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Το Ινστιτούτο είναι ένα από τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που έχει εγκρίνει. Και έρχομαι στο πρόγραμμα το οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο Company Junior, το Otto Guard. Είναι το 5ο πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας. Είναι ένα από τα καινούργια πρότυπα σχολεία που έχουμε γκρίνει. Έτσι, όπως λέτε, 5ο πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας, το Otto Guard. Συγχαρητήρια, πρώτο βραβείο. Συγχαρητήρια, ελάτε για τη φωτογραφία εδώ και στο κέντρο και να μας πείτε 2 λόγια. Συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά, πρώτο βραβείο Company Junior. Παιδιά, εσείς πέρυσι ήσασταν στη θέση τους, έτσι. Και φέτος είναι αυτή η ομάδα κερδίζει. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο. 2 λόγια από την νικητρία ομάδα. Ή από την καθηγήτρια ή από κάποιο παιδί. 2 λόγια. Ή από τον καθηγητή, βεβαίως. Καλησπέρα. Λέγομαι Δημήτρης Ραπτάκης, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και διδάσκω τεχνολογία στο 5ο πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας. Μαζί με τη συνάδελφο τη Μαρία Ισακίδου, που είναι οικονομολόγος, εψυχώνουμε τους ομίλους της αυτοκίνησης και της οικονομίας αντίστοιχα. Ξεκινήσαμε, να πω την αλήθεια, διστακτικά να μπούμε στο πρόγραμμα του Junior Achievement, αλλά εξελίχθηκε σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και ταξίδι μέσα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και σε εμάς και σε αυτά τα υπέροχα παιδιά που ευχαριστώ πάνω από όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια. Θερμά. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για αυτή την ευκαιρία που δώσατε σε εμάς, αλλά κυρίως τα παιδιά μας να βιώσουν κάτι τόσο μοναδικό στη ζωή τους. Και αυτό που μένει είναι ότι σκληρή προσπάθεια ανταμείβεται και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερα. Κυρίως η νέα γενιά που βρίσκεται στα πρώτα χνάρια αυτής της προσπάθειας. Ακριβώς. Η προσπάθεια ανταμείβεται. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε παιδιά. Επιστρέφετε στις θέσεις σας για να προχωρήσουμε την εκδήλωση. Κερδίσατε και 3.000 ευρώ, έτσι. Μπράβο.